Αλλά πάμε στο θέμα μας τώρα. Να μας επαναφέρεις. Λοιπόν, νέος παίκτης στο Celebrity σήμερα. Μπαλαδόρος. Επιθετικός, έκανε τεράστια καριέρα στον Εργοτέλ, γιατί είναι ποδοσφαιριστής βεβαίως. Ο Πάτρικ Ογκουνσάπκο. Το είπε. Το είδα στη σκαλέτα χθες που μου στείλα το βράδυ. Και πραγματικά, λέω τώρα, άλκιστη μου μην πάθεις, δεν ξέρω που δώσω. Ένα από τα πιο viral βίντεο όλων των εποχών, οφείλεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Ωραία, να το δω το viral βίντεο. Καλά, θα δεις πρώτα τι λέει. Ναι, τον δώσει πέναλτι. Πάτε ότι τον δώσει πέναλτι. Το Celebrity τον συνάντησε ο Χρήστος Λυσέας. Και είπε λοιπόν για την. Πώς αισθάνεται που φεύγει λοιπόν για τον Άγιο Δομήνικο, θα το δούμε σήμερα. Και φυσικά αν έχει πάρει και κάποια αγούρια μαζί του και τι του λέει και τώρα δεν παίζει σε ομάδα και μπορεί να φύγει. Έχει αποσυρθεί. Παλέμαχος. Έχει σταματήσει. Και στο Survivor όταν είχε πάει, είχε σταματήσει. Ναι, στο Ελλάδα-Τουρκία. Πάτρικ, είναι γεγονός. Μπαίνει στο MS Celebrity Get Me Out of Here. Είσαι έτοιμος. Πάντα είμαι έτοιμο. Άμα είναι το παιχνίδι. Το αρέσει ο κόσμο, το θέλει να δει. Είμαι πάρα πολύ αρούμενο και εγώ όταν είμαι μέσα στο Celebrity. Πήρες εύκολα την απόφαση να φύγεις για τη ζούγκλα. Δεν είναι πρώτη φορά. Έχω πάει το Survivor την Ελλάδα και Τουρκία και είμαι πάρα πολύ αρούμενο γιατί το πιο πολύ κόσμο με περιμένει τέτοιο παιχνίδι πάλι. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος, τι φοβάσαι πιο πολύ? Όλο το κόσμο φοβάται κάτι. Θα δούμε τώρα, άμα πάω μέσα, να δω τι θα φοβάται κι εγώ. Αν δεν βλέπει με το μάτια σου. Δεν είναι το ίδιο, γιατί άμα δεις κάτι με το μάτια τα καταλαβαίνει, αλλά άμα δεν βλέπει κατάλληλο, ο ρίς κουβάει, όταν πιάνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ποιος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα χαιρετήσεις πριν φύγεις για Άγιο Δομήνικο? Η γυναίκα μου και το παιδί μου το αφήνει το σπίτι και το ξέρει σίγουρα θα είναι πάρα πολύ αρήμονη, γιατί όταν πήγε το Survivor είναι 2 μηνών, αλλά τώρα είναι 5 χρονών τώρα. Θα είναι πάρα πολύ αρούμενη να μου δει σε μένα το παιχνίδι και θέλει να μου βοηθήσει πάρα πολύ να φωνάζει μπαμπά, μπαμπά. Το λέω, θα είσαι με το μαμά σου, θα είσαι καλό παιδί το σχολείο. Το όπως θα αφήνει ένα θέλει να είσαι. Και μου πεις, μπαμπά, πάλι πας τώρα, πάλι δεν θα πάρει μαζί μου. Λέω, σε λίγο θα γυρίσει στο σπίτι. Στεναχωριέσαι που θα την αφήσει πίσω? Πάρα πολύ. Πάντα είναι μαζί μου, 24 ώρες είμαστε μαζί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι. Και αυτό πέσει μπάλα, είναι ποδοσφαιριστής τώρα, από 3,5 χρόνια πέσει μπάλα. Και νομίζω τα βλέπουμε ο Γκούντσο το Junior. Σε λίγο χρόνια τα βλέπω ο Γκούντσο το Junior από Ελλάδα. Στο παιχνίδι θα πάρεις μαζί σου κάτι για γούρι, για φυλαχτό? Είναι αυτό που φοράω. Με έχει φέρει από Τίνο, όταν πήγαινε Τίνο. Με έφερε να φοράω πάντα. Γιατί όταν πιστεύω ότι εγώ, όλο γίνεται. Γι' αυτό το πιστεύω ότι εγώ και το ξέρω ότι όταν είμαι μαζί μου, μέσα το παιχνίδι τα παίζω. Γλυκό, τον ήξερα βρε παιδιά, στο όνομα είχα θέμα. Ο Γκουνσότο σε μπέρδεψε. Ναι, τον Γκουνσότο σε μπέρδεψε. Και τον ποδοσφαιριστή. Πάτε τον αγάπη, τον άνθρωπο στην Κρήτη, γιατί έπαιξε πολλά χρόνια στον Εργοτέλη. Και τον αγάπησαν πάρα πολύ, ναι. Γιατί είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Πολύ, έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην Κρήτη. Τώρα δεν φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια γλύκα στην είναι ψυχή έτσι, του. Είναι δοτικός. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δεύτερη σκέψη. Είναι κάποιοι. Ρε παιδί μου, φαίνεται αν κάποιος το έχει στο μάτι. Να δεις μετά τους αγώνες που δεν είχε δεύτερη σκέψη, πώς τα έλεγε. Γιατί πώς τα έλεγε. Έχουνε. Είναι μνημειώδη όσα έχει πει μετά τους αγώνες. Έλα, δεν έχουμε να δούμε βίντεο. Βέβαια. Ένα από τα μεγαλύτερα viral βίντεο όλων. Viral. Στέλιο, γιατί γελάς? Γιατί ξέρει. Έλα, βάλ το, Αγγελικούλα. 3 βαθμό πρέπει να πάρει ο Κουτέλης. Το δώσμα το έχει πενάτη το όφι. Δεν ήταν πενάτη, το δώσει πενάτη. Τελευταίο λεπτό το έχει πενάτη. Εγώ δεν δώσουμε πενάτη το διατηρητή. Πότε γίνει αυτό? Τα βάλει πενάτη εμεί. Μόνο το όφι θα έχει πενάτη. Πιστεύεις ότι αδικήστε σήμερα από το αποτέλεσμα και τη διαιτησία για την φάση των τελευταίων λεπτών που διαμαρτυρείτε? Ναι, ναι, γιατί είναι πενάτη, κατάλαβα πενάτη, ναι, αλλά δεν έδωσε το πενάτη. Από εδώ και πέρα, ένας βαθμός για τον Εργοτέλη παραμένεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Τι πιστεύεις για τη συνέχεια? Ναι, αυτό δεν. Έλα, γλυκό. Πώς γίνεται αυτό, έξω. Και το ζει, σαν ένα παιδί μικρό. Μα ένιωθε την αδικία εκείνη την ώρα. Ένιωθε την αδικία και δεν τον κορυδεύουμε, ρε παιδί μου. Μια χαρά που λέει τα ελληνικά. Όχι, το λέω γιατί το αναπαράγουμε. Και ο ίδιος τρολάρει τον εαυτό του. Εννοείται, ναι, και έχει μάθει τα ελληνικά που μιλάει, μια χαρά για τα χρόνια που είναι. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί, παιδιά, ανεβάζει και παλμούς φουλ στο παιχνίδι. Οπότε είναι λογικό η όποια τέλος πάντων αντίδραση, είτε θετική είτε αρνητική. Ναι, βέβαια. Πιστεύω να σφύραγε ο σύζυγος τότε. Πιστεύω όμως όχι. Όχι.